Ορίστε. Να πάρω, ζητάτε να πάρω το Μίκα να πάρουμε άδεια. Την αναθέτω έτσι εγώ ότι. Να το πάρω τηλέφωνο του, είμαστε όσοι άδεια. Ευχαρίστω. Δεν το συζητάμε. Έλα μα από την λοιπόν, πάμε. Επισκεφθήκαμε αυτό το σπουδαίο έργο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να ολοκληρωθεί. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι για την πορεία του έργου. Και βέβαια θέλω και άλλη μια φορά να θυμίσω ότι αυτό το έργο έχει τρεις σημαντικούς όρους. Πρώτα και κύρια είναι επισκέψιμο από τα σχολεία και από όλους τους πολίτες. Όσοι θέλουν να δουν από κοντά όταν θα ολοκληρωθεί ο χώρος, όταν ολοκληρωθεί το έργο, θα μπορούν άνετα να το επισκέπτονται και θα υπάρχουν και ειδικά, έτσι όπως εμείς προετοιμάσαμε στη σύμβαση, σεμινάρια, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές, για να καταλάβουν πώς οφείλουμε να προστατεύουμε περιβαλλοντολογικά τον τόπο μας, πώς οφείλουν να προστατεύουν το περιβάλλον τους. Και βέβαια πάνω απ' όλα το θέμα της ανακύκλωσης που είναι ένα σπουδαίος παράγον που έχει να κάνει άμεσα με τις προϋποθέσεις που εμείς είχαμε θέσει για το έργο και που βλέπουμε δυστυχώς ο ΦΟΣΔΑ, οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές δεν δίνουν απολύτως καμία σημασία. Η ανακύκλωση είναι υποχρέωση, είναι δεσμευτικός όρος για να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Όσο δεν προχωράνε γρήγορα τα προγράμματα ανακύκλωσης και όσο δεν εντρυφούμε στην κοινοτική οδηγία, τόσα προβλήματα θα έχει αυτό το έργο. Από την άλλη πλευρά, με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω το εξής, ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα. Έχει τη μεγαλύτερη δυναμικότητα και έχει τον πιο άρτιο κατασκευαστικό χαρακτήρα. Και βέβαια αυτό το έργο ουσιαστικά είναι το πιο οικονομικότερο από όλα τα υπόλοιπα που γίνονται σε όλη τη χώρα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάνε οι πολίτες ότι δεν είναι το έργο αυτό, το έργο το δικό μας απλώς και μόνο, αλλά εμείς φέραμε μια καινούργια αντίληψη στην ελληνική επικράτεια. Το πρόγραμμα να διαχειρίζεσαι τα στερεά απόβλητα, τα οικιακά στερεά απόβλητα, μέσω ΣΔΙΤ είναι ένα δικό μας έργο, είναι ένα έργο όλων εμάς. Γιατί καινοτομήσαμε για τη χώρα. Και αυτό το έργο είναι ένα καινοτόμο έργο. Και είναι καινοτόμο έργο γιατί πολεμήθηκε πάρα πολύ. Πάρα πολύ αδίσταχτα και σκληρά. Όπως και τώρα πολεμιέται. Και σε επόμενη συνάντηση θα σας πω πού παραβιάζεται η αρχική μελέτη του έργου και η αρχική σύμβαση με τεράστια προβλήματα και η παρουσία μας εδώ είναι γιατί εμείς παρακολουθούμε την εξέλιξη του έργου έχοντας πάντοτε προτεραιότητα την προστασία του συμφέροντος των συμπολιτών μας, θέλοντας να διατηρήσουμε σε ικμάδα αυτό που εμείς κάναμε και βέβαια η ανταπόδοση θα είναι πολύ γρήγορα. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να κατανοήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχει αυτό το έργο και στο ερώτημα αν θα πρέπει να μειώσουν τα ανταποδοτικά τέλη, να μειώσουν τα τέλη στους πολίτες, πρέπει πολύ γρήγορα, όπως από την πρώτη στιγμή όταν μας πολεμούσαν, το είπαμε ότι θα είναι φτηνότερο το τέλος της διαχείρισης των σκουπιδιών από αυτό το τέλος που υπήρχε μέχρι τώρα στους Δήμους με την ανεξέλεκτη ταφή όπου μπορούσαν και βρίσκανε για να δημιουργούν αυτή την κατάσταση η οποία ουσιαστικά μας έχει πληγώσει όλους για πολλές δεκαετίες. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σήμερα γίνεται και το εξής παράδοξο. Στα τόσα παράδοξα που συμβαίνουν σε όλη τη χώρα, αλλά ιδιαίτερα στην περιφέρειά μας. Και το παράδοξο αυτό έχει να κάνει με την εξής αντίληψη. Ξέρετε ότι αυτοί που πολεμούσαν το έργο έρχονται σήμερα και
καχάζουν για το πόσο ωφέλιμο είναι αυτό το έργο. Εμείς τους αφήνουμε στη μνήμη των συμπολιτών μας και στη λύθη της ιστορίας. Σήμερα πήραν τηλέφωνο την εταιρεία, τον ΙΦΣ, και τους είπαν ότι απαγορεύεται η είσοδός μας σε αυτό το χώρο. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, παρά να πω με ηρεμία και σύνεση, γιατί εμείς προστατεύουμε και το κύρος του θεσμού, αλλά και το κύρος των Πελοποννησίων συμπολιτών μας, ότι όλες αυτές οι ιστορίες θυμίζουν πολλές δεκαετίες, γυρίζουν πολλές δεκαετίες πίσω τη χώρα και πάρα πολλές δεκαετίες πίσω την Πελοπόννησο. Ξέρετε, αυτός ο χώρος στον οποίο ζούσαν οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας και ζούμε εμείς, είναι ένας χώρος με υπερήφανους ανθρώπους. Τον αυταρχισμό, τον φασισμό και την αλαζονία δεν τη σήκωνε ποτέ το ταπεραμέντο αυτών των ανθρώπων. Γι' αυτό και ήταν υπερήφανοι άνθρωποι. Αυτό και μόνο το διατυπώνω δημόσια για να κατανοήσουν όλοι πώς ταλαιπωρείται σήμερα η Πελοπόννησος, πώς ταλανίζεται η Πελοπόννησος και πώς κάποιοι που ευνοήθηκαν από τον έναν ή τον άλλον, γιατί δεν ήταν με τα δικά τους πόδια, αλλά ήρθαν ως δεκανίκια στην περιφέρεια του Πελοποννήσου, που ουσιαστικά προσπαθούν να αλλοιώσουν τον χαρακτήρα της περιφέρειας μας. Είμαστε εδώ παρόντες για να προστατεύσουμε όλα αυτά που μαζί με τους πολίτες πετύχαν όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Τατούλη, θα μας πείτε λίγο, γιατί εμείς δεν, όπως είπατε και εσείς, δεν μας επέτρεψαν να μπούμε, κάνατε μία βόρτα. Θέλω να μας πείτε σε ποιο ποσοστό, τι ποσοστό είναι ολοκληρωμένο το έργο, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι το έργο είναι ολοκληρωμένο. Δεν ξέρω αν διαπιστώσατε κι εσείς αυτό, γιατί εμείς δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Όχι, δεν είναι καθόλου ολοκληρωμένο το έργο. Το έργο έχει μια προοδευτική ανάπτυξη. Συνεχώς προστίθεται καινούργια πράγματα. Είναι σε εξέλιξη η δημιουργία, η κατασκευή του έργου αυτού. Αντιλαμβάνεστε, αν σήμερα το είδαμε σε αυτή την εικόνα, φανταστείτε όταν θα ολοκληρωθεί τι διαφορετικό θα είναι. Ο χρόνος είναι 2 χρόνια, χρόνος κατασκευής. Οι παλιόχουνοι, ουσιαστικά σήμερα, η ανάδοχος εταιρεία θα διαχειρίζεται προσωρινά για τους επόμενους μήνες τα σκουπίδια του διαμερίσματος έτσι όπως ορίστηκε από τον αρχικό μας σχεδιασμό. Εδώ δεν μπορούν στην προσωρινή διαχείριση να έρθουν σκουπίδια από άλλα διαμερίσματα. Εδώ θα διαχειρίζεται τα σκουπίδια της Μαντινίας, της Βόρειας και Νότιας Κοινουρίας και ένα κομμάτι από την Γορδινία, όπως προβλέπεται, και βέβαια θα εξυπηρετηθεί και η Μεγαλόπολης, η Αργολίδα και η Κορινθία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα τι σκουπίδια παίρνουν εδώ, γιατί γνωρίζουμε ότι τα σκουπίδια του Δήμου Τρίπολης υπάρχουν, και μας το είπε και ο ίδιος ο Αντιδήμαρχος, συνεχίζουν να πηγαίνουν στο Μεγαβούνι και έρχεται μια μικρή ποσότητα εδώ. Πότε θα είναι έτοιμη η μονάδα να πάρει κανονικά όλα τα σκουπίδια του Δήμου Τρίπολης, γιατί διαμαρτύρονται, υπάρχουν διαμαρτυρίες και για το Μεγαβούνι πλέον. Κανονικά δεν έπρεπε να πηγαίνει ούτε ένα γραμμάριο σκουπίδια σε άλλο χώρο έξω από αυτό το χώρο. Αυτό προβλέπεται με τον ΠΕΣΔΑ και την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, αλλά και την συγκρότηση του μοντέλου αυτής της μονάδος. Όλοι οι Δήμοι, γιατί ακούω και διάφορες κουβέντες, είναι υποχρεωμένοι να μεταφέρουν τα σκουπίδια τους έτσι όπως ορίζει η σύμβαση στον τόπο αυτό εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πρέπει πολύ γρήγορα να σταματήσουν να λειτουργούν οι παράλληλες διαδικασίες και θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι οφείλουμε να στοιχηθούμε πίσω από αυτό το έργο.
Θέλοντας οι πολιτικοί αντίπαλοι του έργου, οι διαχρονικοί πολιτικοί αντίπαλοι να με κατηγορήσουν, λένε ότι γι' αυτό το έργο πανηγυρίζω. Πραγματικά λοιπόν γι' αυτό το έργο πανηγυρίζω. Θεωρώ ότι η παρακαταθήκη που άφησε η Περιφερειακή Αρχή του Πέτρου Τατούλη στην Πελοπόννησο είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο των τελευταίων 10 ετιών. Φαίνεται από την εξέλιξη των εργασιών ότι μιλάμε για το πιο περιβαλλοντολογικό έργο, μιλάμε για μια τεράστια επένδυση, μιλάμε για 600 θέσεις εργασίας όταν γίνουν και οι άλλες δύο μονάδες, μιλάμε για το μεγαλύτερο έργο της χώρας. Τελεία και παύλα. Αφήνω πίσω μου τους αρνητές, τους συκοφάντες, τους ψεύτες και όλους αυτούς που χρειάστηκε πάρα πολλές φορές με τόλμη να τους αντιμετωπίσω, είτε γιατί βία κινήθηκαν εναντίον μου, είτε γιατί με γιούχαραν, είτε γιατί μου πέταγαν πέτρες. Απλά τους αφήνω πίσω μου. Αυτό που είναι μπροστά μας όμως είναι συγκεκριμένο. Πρέπει γρήγορα να προχωρήσουν οι άλλες δύο μονάδες, έχουν ήδη καθυστερήσει. Πρέπει να πάμε στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Αυτό που γίνεται εδώ τώρα δεν είναι ολοκληρωμένη διαχείριση. Δεν είναι αυτό το μοντέλο του έργου που υπογράψαμε εμείς στη σύμβαση. Άρα λοιπόν αυτό το επιβλέπουμε, το παρακολουθούμε και είμαστε εμείς οι εγγυητές της υλοποίησης υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Έγινε όμως κάτι σήμερα που θεωρώ ότι ξεπερνάει τα όρια. Ο κύριος Νίκας, ως αναθέτουσα αρχή, διέταξε και αποφάσισε να μην γίνει ξενάγηση στην παράταξη του Πέτρου Τατούλη. Στην παράταξη η οποία για 10 χρόνια πάλεψε με όλους και ήταν μόνη της για να γίνει αυτό το έργο. Ας το ξεχάσουμε όμως αυτό. Εμείς εδώ είμαστε εκπρόσωποι των πολιτών. Και αν ο κύριος Νίκας, μέσα στην ολοκληρωμένη άποψη που έχει για τη διοίκηση της περιφέρειας, θεωρεί ότι δεν υπάρχει παράταξη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή εν δυνάμει αυριανή περιφερειακή αρχή, ζει σε άλλο κόσμο. Ζει σε άλλη εποχή. Ας βγει επιτέλους να πει ότι θεωρεί ότι ο κάθε περιφερειάρχης είναι ηγεμόνας. Φυσικά δεν μπορεί να αποτρέψει την επίσκεψη περιφερειακών συμβούλων από αυτό το έργο, όταν εδώ μέσα επιτρέπει, τώρα το κατάλαβα ότι αυτός επιτρέπει, τον καθένα να έρχεται. Τον πρόεδρο της ΝΟΔΕ, τους παράγοντες τους κομματικούς, τον καθένα που τους ακολουθεί σε κάθε επίσκεψη. Μπορούν να έρχονται αυτοί, κύριε Νίκα, και δεν μπορούμε να ερχόμαστε εμείς. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο το καταγγέλλω δημόσια, για να δείξουμε και να αποδείξουμε την πολιτική ποιότητα του χαρακτήρα του κυρίου Περιφερειάρχη. Μια ιδιαίτερη ημέρα για την Πελοπόννησο, για την Αρκαδία, για την παράδεξη Νέα Πελοπόννησος, για μένα προσωπικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και ενθουσιασμένος και ικανοποιημένος. Αυτό το οποίο ξεκίνησε η παράταξή μας πριν 10 περίπου χρόνια, με τόσα εμπόδια, πλέον φτάνει προς το τέλος. Είναι ένα έργο το οποίο δεν είναι απλώς ότι βάλαμε πλάτη. Ανοίξαμε ορίζοντες. Το φτιάξαμε εμείς από το Α μέχρι το Ω. Ένα έργο το οποίο όλοι αυτοί οι κύριοι, οι οποίοι έρχονται και πανηγυρίζουν και φωτογραφίζονται εδώ στις εγκαταστάσεις της μονάδας αυτής, ήταν η πολέμη του έργου. Έχω φωτογραφίες, έχω βίντεο, έχω από συγκεντρώσεις κατοίκων, οι οποίοι άνθρωποι ήταν ανημέρωτοι και εκεί, αν δεν είσαι ενημερωμένος, η προπαγάνδα μπορεί και μπαίνει, ισχωρεί και δημιουργούνται προβλήματα. Τώρα λοιπόν πλέον το έργο ολοκληρώνεται. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν είναι αυτό το οποίο έχουμε φτιάξει, δεν είναι το μοντέλο το οποίο θέλουμε. Ακόμα υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά πολύ σύντομα το έργο αυτό θα καθαρίσει την Πελοπόννησο. Είναι η πρώτη μεγάλη προσέγγιση που έχει γίνει στον χώρο αυτό, γιατί μέχρι τώρα, μην ξεχνάμε, εδώ στην τοπική μας κοινωνία έχουμε τη χωματερή του Πλατώματος, τη Αγιατριάδος, τα Αγιοπλάση, του Μεγαβουνίου. Εδώ πλέον δεν υπάρχουν χωματερές. Εδώ πλέον γίνεται επεξεργασία. Τα σκουπίδια, τα οικιακά στερεά απόβλητα έρχονται, επεξεργάζονται και από εκεί βγαίνει και χρήμα, γιατί είναι ανακυκλώσιμα τα πιο πολλά, αλλά και από την άλλη μεριά περιβαλλοντολογικά δεν υπάρχει τίποτα το λεπτό να γεμίζουμε χωματερές. Γιατί όπως λέω, ότι μέχρι τώρα η Πελοπόννησος ήταν γεμάτη με νόμιμες και παράνομες χωματερές. Αυτά πλέον τελειώνουν. Και αυτό οφείλεται καθαρά στη δική μας παράταξη, στη Νέα Πελοπόννησο, στην παράταξη του Πέτρου Τατούλη, η οποία άνοιξε δρόμους, όπως είπα, και έφτιαξε από το Α μέχρι το Ω. Και θέλω και εγώ να στιγητεύσω αυτή την αρνητική απάντηση του κ. Περιφερειάρχη, του κ. Νίκα, όταν ζητήθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση να επισκεφθεί το έργο, όσο οφείλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είχε να κάνει φωτογραφίες εδώ πέρα. Οφείλει να ελέγχει, είναι υποχρεωσή της να ελέγχει. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ο κ. Περιφερειάρχης ως νέος
φεουδάρχης, δεν ξέρω τι να πω, να απαγορεύει σε εμάς στην αντιπολίτευση να ελέγξει το έργο. Δεν λέω ότι το φτιάξαμε εμείς. Σαν αντιπολίτευση. Ας μην είχαμε κάνει τίποτα εμείς. Ήταν υποχρεωμένος να σεβαστεί και να δεχθεί την επίσκεψη της αντιπολίτευσης στο αυτό. Και όπως καλά είπε η κυρία Νικολάκου, δεν μπορεί να έρχονται διάφοροι τυχαίοι που περνάνε από εδώ, περαστικοί, σαν τον Παυσανία. Δηλαδή, αύριο θα έρθει ο κύριος Μαρινάκης. Δεν ξέρω κάποιος είναι της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, ο κύριος Μαρινάκης επιτρέπεται να έρθει στον χώρο αυτό και απαγορεύεται σε εμάς που υλοποιήσαμε, που σχεδιάσαμε, που υλοποιήσαμε το έργο αυτό, που δεχτήκαμε τόσα πολλά, και ειδικά εγώ προσωπικά, επειδή είχα την τύχη και την ατυχία, εντός παρενθέσεως, να είναι η ιδιαίτερα μου πατρίδα αυτή η περιοχή εδώ πέρα. Έχω δεχθεί τόσες επιθέσεις από ανθρώπους που δεν ξέρανε. Τους κατανοώ απόλυτα. Δεν έχω αντίρρηση γι' αυτό. Αλλά όμως δεν μπορεί να απαγορεύει, κύριε Νίκα, σε εμάς να έρθουμε και να επιτρέψουμε τον κύριο Μαρινάκη. Και μάλιστα έχει κάνει και επίσημα ανακοίνωση η Νέα Δημοκρατία, τοπική Νέα Δημοκρατία, η ΝΟΔΕ, ότι θα έρθει ο κύριος Μαρινάκη στον χώρο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας τα πετάξουμε πίσω όλα αυτά, ας κοιτάξουμε μπροστά. Είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ικανοποιημένοι που επιτέλους, αυτό το μεγάλο όνειρο που είχαμε να καθαρίσει Πελοπόννησος από σήμερα και πέρα γίνεται πραγματικότητα. Μακάρι να έρθουμε πάλι στα πράγματα, το βλέπω σίγουρο αυτό, δεν είναι ευχή, είναι πραγματικότητα πλέον, για να φτιάξουμε κι άλλα πράγματα στην Πελοπόννησο, γιατί έχει ανάγκη αυτός ο τόπος από ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα και μπορούν και υλοποιούν αυτά τα οποία οραματίζονται. Είμαστε σήμερα εδώ στην ολοκληρωμένη μονάδα απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου στην περιοχή της Παλαιόχωνης. Είναι γεγονός ότι επισκεφθήκαμε τη μονάδα για να ενημερωθούμε και να αποκομίσουμε ορισμένες απόψεις για το πώς μπορεί να λειτουργεί η μονάδα αυτή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η συγκεκριμένη μονάδα είναι ένα έργο που το οραματίστηκε και που το εμπνεύστηκε ο Πέτρος Στατούλης. Ένα έργο το οποίο σήμερα το βλέπουμε να υλοποιείται. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι σε αυτήν τη συγκεκριμένη μονάδα θα προσχοληθούν πάνω από 300, μπορεί και παραπάνω, θέσεις εργασίας. Και είναι σίγουρα μια πολύ ικανοποιητική ένεση, θα έλεγα, στην περιοχή, η οποία θεωρείται και εγκαταλελειμμένη. Η συγκεκριμένη μονάδα έχει έναν αναπτυξιακό χαρακτήρα και παράλληλα και ένα περιβαλλοντολογικό χαρακτήρα. Διάσταση, να μου επιτραπεί η έκφραση. Και τι εννοώ. Καταρχάς, θα αποσυμφωνηθούν όλες οι χωματερές που υπάρχουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι αυτή με τις περισσότερες χωματερές στη χώρα. Θα έχει παράλληλα και μία οικονομική διάσταση, διότι και αν θέλετε και τουριστική, διότι θα υπάρξει μεγάλη επισκεψιμότητα και από σχολείο, όπως μας είπε και ο προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας, αλλά η περιβαλλοντολογική είναι η σημαντικότερη, διότι εμείς, η Νέα Πελοπόννησος και με κατεύθυνση του Περιφερειάρχη, γνωρίζουμε ότι τη φύση τη βιώνουμε και δεν την αποστηρώνουμε. Οπότε από τη στιγμή που θα κλείσουν οι χωματερές, σίγουρα αυτό το έργο είναι το πρώτο έργο και το καλύτερο που γίνεται αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ευελπιστούμε και πιστεύουμε ότι μετά από ένα χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο έργο θα λάβει τέλος και πλέον θα δώσει λύση στο σημαντικό πρόβλημα που υπήρχε στην περιφέρεια Πελοποννήσου.